Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εδώ, με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στα στούντιό μας σήμερα στην Bell News τον κύριο Γιάννη Μουράτογλου, τον δήμαρχο αίρεσας και εκ νέου υποψήφιο. Κύριε Μουράτογλου, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε για να μιλήσουμε για την υποψηφιότητά σας και για να μιλήσετε μέσα από το κανάλι μας και στους φίλους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φυσικό επακόλουθο των ημερών ήταν να αποδεχτώ την πρόταση, δεδομένου ότι ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί για τις υποψηφιότητες, όλες τις υποψηφιότητες όλων των υποψηφίων δημάρχων. Οπότε θεώρησα σκόπιμο να έρθω στην συζήτηση που με προσκαλέσατε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τους τηλεθεατές. Κύριε Μουράτογλου, είστε έμπειρος άνδρας της αυτοδιοίκησης, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά κατεβαίνετε σαν υποψήφιος δήμαρχος αίρεσας και μάλιστα καταφέρετε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσετε και έναν συνδυασμό από το μηδέν. Έναν συνδυασμό συνεργασία ευθύνη στο Δήμο αίρεσας, ο οποίος είναι πρωτοεμφανιζόμενος για το Δήμο. Αυτό ακριβώς. Εκείνο που μου δημιούργησε την, το είπα κατ' επανάληψη στα μέσα ενημέρωσης, που μου δημιούργησε την προσδοκία ή την με τσίγκλησε, θα τα πω έτσι πιο λαϊκά, ήταν η δημοτική ομάδα, η οποία όταν παραιτηθείς πλέον ο προχώρημος δήμαρχος αποχώρησε για να είναι υποψήφιος για βουλευτής, με εξέλεξε ομόφωνα για τη θέση του δημάρχου και από εκεί και πέρα ανέλαβα μια πρωτοβουλία για να διοικήσουμε το Δήμο για το υπόλοιπο της θητείας. Οι παρενές λοιπόν των συνεργατών και των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων, η ομοφωνία δε από την άλλη πλευρά της απόφασης και της αποδοχής στο πρόσωπό μου, ταυτόχρονα επίσης με την διάθεση που με διακρίνει τόσα χρόνια για προσφορά στον τόπο μου, ήταν τα κυρίαρχα ζητήματα που με οδήγησαν στο να πάρω αυτή την απόφαση και να ηγηθώ της προσπάθειας της διεκδίκησης εκ νέου του Δήμου Έλισσας. Ο συνδυασμός σας, τον οποίο δημιουργήσατε σε αυτές τις εκλογές, θεωρείτε ότι είναι ευρύτερο σε σχέση με τον επερχόμενο συνδυασμό, γιατί είδαμε ότι κάνετε κάποιο άνοιγμα και εντάξατε και στελέχη από την πρώην αντιπολίτευση του Δήμου ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. Το σίγουρο είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχει στεγανά. Όλοι ανήκουμε σε έναν πολιτικό χώρο, όλοι έχουμε μια πολιτική ταυτότητα. Δεν είναι κρύβο εξάλλου την πολιτική μου ταυτότητα. Ο καθένας από εμάς έχει και την προϊστορία του, θα πω, εντός εισαγωγικών, αλλά και την ιστορία του καταγεγραμμένη. Άρα λοιπόν το να αποποιούμαστε την όποια πολιτική μας τοποθέτηση νομίζω είναι ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις πολιτικές ταυτότητες και τις κομματικές ταυτότητες αφήνουμε στο σιρτάρι. Άρα λοιπόν αυτό έπραξα τόσα χρόνια και αυτό συνεχίζω πράττω και μέχρι σήμερα. Και το άνοιγμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε προς τις άλλες πολιτικές παρατάξεις είναι δεδομένο. Και εκείνο που διαπιστώνει η διαπίστωση, η κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι αρκετά από τα στελέχη που δεν ανήκουν στον χώρο που πρεσβεύω εγώ, δέχτηκαν και πίστεψαν σε μένα και ήρθαν και στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο το δικό μου για τη διεκδίκηση της εκλογής της 8 Οκτωβρίου. Αυτό ήταν κάτι κατά την άποψή μου αναμενόμενο, διότι πολλά από τα στελέχη και πολλοί κόσμος αυτό που κρίνει τελικά είναι όχι το πόσο καλά θα τα πούμε ή το πόσο επικοινωνιακά θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος έχει ένα ιδιαίτερο κριτήριο, θα έλεγα, το οποίο κρίνει και το παρελθόν και την απόδοσή σου στις μέχρι τώρα επιλογές του, αλλά με βάση αυτό προσδοκά κάτι στη νέα εκλογή. Άρα λοιπόν είναι διτό το ζήτημα της επιλογής του κάθε πολίτη. Επομένως, εκείνο που κρίναν, θεωρώ, και τα στελέχη ήταν αυτό, ότι είχαμε καλή απόδοση και προσδοκούν σε μένα ότι θα έχουμε και μελλοντικά καλή απόδοση, γι' αυτό και ήρθαν μαζί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για εσάς και είναι και τιμητικό και προς το πρόσωπό σας που σας εμπιστεύτηκαν σύμβουλοι οι οποίοι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ήταν θεωρητικά πάντα αντίπαλοι με τον συνδυασμό με τον οποίο πολιτευόσασταν. Με έναν συνδυασμό στον οποίο ήσασταν χρόνια αντιδήμαρχος οικονομικών και είχατε παράγει ένα αξιοθαύμαστο έργο με την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου Έδεσας.
Βέβαια, αυτό τα γνωρίζετε καλύτερα εσείς από μένα. Τα γνωρίζει και ο κόσμος. Και για να τα μάθετε ακόμα καλύτερα, πείτε μας λίγο τι παρέλαβε ο Γιάννης Μουράτογλου σαν αντιδήμαρχος οικονομικών και τι παρέλαβε την ολοκλήρωση της θητείας των θητείων μάλλον του Δημήτρη Γιάννου. Και θα έπρεπε να είμαστε, θα έλεγα, λίγο μετριοπαθείς όσον αφορά το παρελθόν. Παρά τα αυτά, επειδή ο κόσμος γνωρίζει, δεν μπορούμε να κρύψουμε κάποια πράγματα. Όταν παραλάβαμε το 2011, η οικονομική κατάσταση του Δήμου μεταξύ των 4 συνεννούμενων καλλικρατικών Δήμων θεωρώ ότι ήταν ο χειρότερος Δήμος όσον αφορά. Δεδομένου ότι οι οφειλές προς τρίτους, προς προμηθευτές, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς δημόσιο κλπ. Ακουμπούσαν περίπου τα 14 εκατομμύρια οφειλές χρέη. Το Δήμο αυτά στο διάστημα των μετέπειτα ετών καταφέραμε και ελέγξαμε τα οικονομικά του Δήμου, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε τον Δήμο. Αρκεί να σας πω ότι στο διάστημα της διακυβέρνησης πρώτης θητείας κανένας από την τοπική αγορά δεν ήταν προμηθευτής του Δήμου, γιατί όλοι αρνούνταν, θεωρούσαν ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Σήμερα η τοπική αγορά και οι τοπικοί έμποροι γενικά που συναλλάσσονται με τον Δήμο επιθυμούν τη σχέση αυτή με τον Δήμο, διότι είμαστε από τους πλέον καλοπληρωτές Δήμους. Δεδομένου ότι η αναμονή πληρωμής ενός χρηματικού εντάγματος δεν είναι πάνω από 10-15 μέρες. Ίσα που ο χρόνος που απαιτείται για να δημιουργηθεί η υποδομή και η διαδικασία αυτή, ώστε να εξοφληθεί το ένταλμα. Ταυτόχρονα όμως χρησιμοποίησαμε όλα τα απαραίτητα που μας έδινε ο νόμος δικαιώματα και ασκήσαμε τα νόμιμα δικαιώματά μας διεκδικώντας από το κεντρικό κράτος χρηματοδοτήσεις για την εξόφληση αυτών των οφειλών. Και αναφέρομαι εδώ στην χορήγηση από το κεντρικό κράτος χρηματικών ποσών μεγάλων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσα λοιπόν από ειδικό πρόγραμμα εξυγίασης των Δήμων καταφέραμε και ξεχρεώσαμε τον Δήμο και σήμερα ο Δήμος έδεσε, θεωρώ ότι είναι ένα υπόδειγμα οικονομικής διαχείρισης και οικονομικής ευρωστίας, θα έλεγα. Δεδομένου το λέω και θα ασκουράζω το κατ' επανάληψη, είναι ότι ο δείκτης ρευστότητας σήμερα του Δήμου Έλισσας είναι ένας αριθμός το 2,1. Όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δείκτης ρευστότητας 2,1. Όταν ο άριστος δείκτης είναι η μονάδα, το 1. Ό,τι είναι πάνω από το 1 είναι Παραπάνω από το άριστα. Ό,τι είναι κάτω, πας προς το χειρότερο. Άρα εμείς με δείκτη ρευστότητα 2,1 θεωρώ ότι είμαστε από τους λιγοστούς Δήμους στη χώρα που η διαχείριση και η οικονομική ευρωστία είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αν και οι χρηματοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος έχουν μειωθεί κατά 60%. Είναι δύσκολο, Δήμαρχε, και να διαχειριστείτε την όλη κατάσταση, γιατί έχουν μειωθεί και οι επιχορηγήσεις πάρα πολύ. Δηλαδή, η πολιτεία δεν στηρίζει όσο θα έπρεπε τους Δήμους. Δεν δίνουν τόσα μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση να τα απεξέλθει και τα γνωρίζετε καλύτερα και τα διεκδικείτε και μέσα από τη θέση σας στην ΚΕΔΕ. Δυστυχώς έτσι είναι και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Από το 2010 που η πατρίδα μας περνάει την οικονομική κρίση, μετέπειτα υγειονομική κρίση, μετέπειτα ενεργειακή κρίση, τώρα ίσως και περιβαλλοντική κρίση. Την βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Διότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί χθες που οι κλιματικές αυτές αλλαγές εκτονώθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Θα μπορούσαν να έχουν εκτονωθεί στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Τότε θα θρυνούσαμε και θα κλαίγαμε εμείς θύματα. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που έχει επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές και θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Παράλληλα όμως η ενασχόλησή μου στην κεντρική αυτοδιοικητική σκηνή, θα λέω όχι πολιτική, στην κεντρική αυτοδιοικητική σκηνή στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων, η οποία χρονολογείται από το 2002 και μετά, επί 20 συναπτά έτη, με έχουν εμπιστευτεί κατά καιρούς οι εκάστοτε πρόεδροι, ερχόμενο από τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο, τότε δήμαρχο Κοζάνης, μέχρι και τις μέρες μας, τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, που είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για να ρυθμίζει τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων της χώρας από το κεντρικό κράτος. Είμαι ο διαμεσολαβητής, δηλαδή ο αυτός που μεταφέρει τα αιτήματα των Δήμων προς το αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργείο είμαι ο διάμεσος φορέας που
μεταφέρει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ την όποια βούληση έχει όσον αφορά τα οικονομικά. Αυτό το εκμεταλλεύτηκα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θεωρώ, για τον τόπο μου. Και αυτό προσπαθώ και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και εφ'εξής. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό να είστε σε αυτή τη θέση. Είναι τιμητικό και προς το πρόσωπό σας, θεωρούμε. Θεωρώ, ναι, πως έτσι όντως είναι. Είναι τιμητική η θέση αυτή. Είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερη θέση στα τεκτενόμενα της αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι σε πάρα πολλά ζητήματα πολύ μεγάλη σημασία παίζει, όπως ξέρετε, και η πληροφόρηση. Η αμεσότητα της πληροφόρησης, όσο πιο γρήγορα μαθαίνεις, τόσο πιο γρήγορα κινείσαι. Όπως γίνεται και στον επιχειρηματικό κόσμο, έτσι γίνεται και στον αυτοδιοικητικό κόσμο. Όσο πιο γρήγορα ενημερώνεται ο Γιάννης Μουράτογλου για τα τεκτενόμενα στην αυτοδιοίκηση, τόσο γρήγορα και πιο ενεργά δραστηριοποιείται και ο Δήμος της Έδεσας προς την κατεύθυνση αυτή. Και γι' αυτό τον λόγο έχουν δημιουργηθεί και πάρα πολλά έργα. Σήμερα ο Δήμος Έδεσας εκτελεί έργα της τάξης περίπου των 30 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Τώρα στο διάβολο προς τα πίσω θα δούμε ότι όντως πάρα πολλά έχουν γίνει και πιστεύω ότι ο κόσμος θα κρίνει τελικά από αυτό. Δήμαρχε, η επόμενη μέρα στο Δήμο Έδεσας γίνονται οι εκλογές καλώς ηχών των πραγμάτων 8 Οκτωβρίου και σας επιλέγει ο κόσμος για μια νέα θητεία, μας σας δώσει νέα εντολή. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, σε ποιους τομείς θα κινηθείτε την επόμενη πενταετία, γιατί όπως είπατε μιλήσετε και την περιβαλλοντική κρίση η οποία επηρεάζει τον αγροτικό κόσμο, μιλήσετε για έργα τα οποία χρειάζονται να γίνουν στην Έδεσα προκειμένου να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ανοίξετε λίγο την ατζέντα της συζήτησης. Το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή για την πόλη μου, για το Δήμο μου, δεν είναι πολλά τα ζητήματα, μάλλον να πω. Είναι 3-4 παρελθόν και είναι ζέοντα ζητήματα. Το κυρίαρχο εξ αυτών, κατά την άποψή μου, και ήδη έχουν προχωρήσει στην προσέγγιση των κατάλληλων μελετητικών συνδυασμών και των μελετητικών δυνατοτήτων που παρέχει ο ελλαδικός χώρος για να εκπονήσουμε μια κυκλοφοριακή συγκοινωνιακή μελέτη, μια και το πρόβλημα μέσα στην πόλη είναι κυρίως το κυκλοφοριακό, το συγκοινωνιακό ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο. Με τη μεταφορά του γηπέδου, του παλαιού γηπέδου, μεταφορά εντός εισαγωγικών, με τη δημιουργία του νέου και την ενοποίηση του παλαιού γηπέδου με το ιστορικό κέντρο της πόλης Έδεσας, το πάρκο των καταρρακτών του Καναβουργίου, δημιουργούνται οι κατάλληλες υποδομές και συνθήκες έτσι ώστε να μελετήσουμε πλέον το κυκλοφοριακό ζήτημα, το οποίο είναι νούμερο ένα. Νούμερο δύο ζήτημα, θεωρώ, κατά την άποψή μου, είναι η διαχείριση των πεζοδρομίων και η αποκατάσταση της βατότητας αυτών και προς τα αμαία, αλλά και προς τους ευαίσθητους πολίτες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά ταυτόχρονα και η προσβασιμότητα προς τον κάθε πολίτη με σκοπό να ευκολύνουμε την καθημερινότητά του. Το τρίτο κυρίαρχο ζήτημα είναι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων και στην κατεύθυνση αυτή ήδη ξεκινήσαμε τη δημοπράτηση του έργου του καινούριου κοινοκομείου, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί ο Δήμος μας με 520.000 ευρώ, το οποίο είναι στη διαδικασία δημοπράτησης. Έτσι θα λύσουμε ένα σοβαρό το πρόβλημα που είναι τα αδέσποτα ζώα, τα οποία πλέον θα βρουν το σπίτι τους, θα βρουν την κατοικία τους και με συνθήκες παραδεκτές για τους φίλους μας, τα ζώα. Και το τελευταίο ζήτημα, το οποίο είναι κυρίαρχο, μια και είμαστε εκτός από θέλουμε να λέμε τουριστικός προορισμός και θέλουμε να ενοποιήσουμε το όπως και κάνουμε διάφορες κινήσεις. Αυτή τη στιγμή αρκεί να σας πω ότι ασφαλτοστρώνεται ο δρόμος χιονοδρομικού προς τον Παλαιό Άγιο Θανάσιο με σκοπό την προσβασιμότητα προς το χιονοδρομικό και την βελτίωση των συνθηκών πρόσβαση προς τα εκεί, προς τον Παλαιό Άγιο Θανάσιο. Ασφαλτοστρώθηκε ο διάδρομος της Παναγίτσας για οργανώνουμε αεραθλητικούς αγώνες με παράλληλη αξιοποίηση της λίμνης Βεγορίδας, δεδομένου ότι μπορεί να έχουμε κατασκευάσει εκεί μια προβλήτα για την τουριστική υποδομή της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα σκοπεύουμε για την αναβάθμιση γενικότερα του χώρου της λίμνης, έτσι ώστε να υπάρχει ενοποιημένο πλέον όλο το τουριστικό πακέτο από το χιονοδρομικό μέχρι και τους καταράκτες. Ενοποιούμε το ιστορικό με το εμπορικό κέντρο της πόλης και με την ανάπλαση του Καναβουργίου, αλλά πέραν των τουριστικών προσανατολισμών που έχει ο Δήμος, το
Το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι αγροτικές υποδομές. Όσον αφορά την υποδομές, είναι σε δύο κατευθύνσεις κινείται οι υποδομές. Μία είναι η κατεύθυνση της άρδευσης, όπου θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, δεδομένου ότι το περίπου το 90% των αρδευόμενων εκτάσεων γίνεται από κλειστά δίκτυα άρδευσης, οπότε σε μεγάλο βαθμό έχουμε λύσει το ζήτημα αυτό. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ταλανίζει τον τόπο μας είναι η αγροτική οδοπία, την οποία θα πρέπει επισταμένως και με τεπιτάσεις θα πρέπει να δώσουμε λύσεις στον ερχόμενη θητεία, και θα ήθελα να ζητήσω και συγγνώμη από τους φίλους και πολύ καλούς συμπολίτες μου αγρότες, αν σε κάποια από τα ζητήματα αυτά δεν φανήκαμε αντάξει όσων είχαμε δεσμευτεί. Δεσμεύουμε πάντως από εδώ και πέρα ότι αυτό το ζήτημα με την αγροτική οδοπία θα το λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το τελευταίο που ήθελα να σας ενημερώσω είναι το εξής, ότι εκείνο που έχουμε στοχεύσει σαν νούμερο ένα, το άφησα στο τέλος, είναι η ενεργειακή αυτονόμηση του Δήμου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε χωροθετήσει την περιοχή, είναι στην περιοχή στα όρια του Δήμου προς τη Σκύδρα, όχι προς τη Σκύδρα, εδώ πάνω από το χωριό Ριζάρι, υπάρχει χωροθέτηση για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα μας κάνει ενεργειακά αυτόνομος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγουμε, θα μπορούμε να την αποδίδουμε στη ΔΕΗ, όχι επαμοιβή, αλλά με την διαδικασία του net metering, δηλαδή με το ενεργειακό ισοζύγιο, θα έλεγα. Ό,τι καταναλώνουμε θα παραδίνουμε στη ΔΕΗ από το φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα εγκαταστήσουμε, και μάλιστα είμαστε σε ένα στάδιο ορίμασης καλό. Μετά τη χωροθέτηση έχουμε διασφαλίσει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από το Ταμείο Παρακατατικών για τη χρηματοδότηση του έργου. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να καταφέρουμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη και ταυτόχρονα να μειώσουμε και τα αρδευτικά τέλη, διότι τα αρδευτικά τέλη είναι υπέρογκα λόγω του ενεργειακού κόστου και της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δηλαδή με την παραγωγή της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα κάνει αποσβέσεις, τις κατασκευαστικές αποσβέσεις, σε περίπου 3 με 3,5 χρόνια, εφ' εξής θα μπορεί να μεταφερθεί προς τους πολίτες, είτε στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, είτε προς τον αγροτικό πληθυσμό, μειώνοντας έτσι τα κόστη. Δήμαρχε, πολύ σωστά αυτά που είπατε και πολύ ενδιαφέροντα, και μπορούμε να συζητάμε πολύ ώρα για αυτά, γιατί είναι πρωτότυπες ιδέες και καινοτόμες, τις οποίες δεν τις ακούμε συχνά. Ένα θέμα το οποίο σας κατηγορεί εντός εισαγωγικών η αντιπολίτευση είναι η διαχείριση των αποβλήτων, των απορριμμάτων. Ότι ο Δήμος Ένας είναι ο μοναδικός Δήμος στην Πέλλα, στην Πεπαιδοπέλλα, που έχει απορριμματοφόρο, έχει δώσει στις ιδιότητες την αρμοδιότητα αυτή. Εσείς τι θεωρείτε, ήταν σωστή αυτή η επιλογή ή ήταν λανθασμένη? Εκ των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ότι ήταν σωστή, δεδομένου ότι ξέρετε, η υπηρεσία καθαριότητος είναι ανταποδοτική υπηρεσία, που σημαίνει ότι ό,τι πληρώνει ο πολίτης, αυτό. Εμείς από το 2010 που έχουμε αναλάβει την διακυβέρνηση του Δήμου δεν έχουμε κάνει αύξηση δημοτικών δρόμων, που σημαίνει ότι ό,τι σπράταμε με αυτά τα χρήματα, με αυτά κινούμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνουμε πότε είχαμε καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν ή μετά. Εγώ θεωρώ ότι πριν το 2015, πριν το 2014, από ό,τι ήταν η πρώτη εφαρμογή, νομίζω οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Δήμο όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης δεν ήταν καθόλου καλές. Συντάξαμε λοιπόν ένα μελετικό γραφείο που μας προσέγγισε τα ζητήματα, τα οικονομοτεχνικά την περίοδο εκείνη. Μάλιστα υπήρξε και ομόφωνη απόφαση στην παραλαβή της μελέτης τότε από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο. Και με βάση τη μελέτη αυτή κινηθήκαμε και εκ του αποτελέσματος, γιατί όλα τα πράγματα εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, αφού δεν μεταφέραμε κόστη παραπάνω στο Δημότη, ίσα-ίσα διαχειριστήκαμε, θεωρώ, αυτά που πλήρωνε ο Δημότης με τον καλύτερο τρόπο, διότι με τα ίδια χρήματα οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με το παρελθόν είναι καλύτερες. Αυτό δεν είναι που ουσιαστικά πρέπει να ενδιαφέρει τον κόσμο? Αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς αύξηση του κόστους είναι καλύτερες. Και όντως εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι όντως είναι καλύτερες. Και χωρίς να χρειαστείτε να πάρετε και άλλους υπαλλήλους οχτάμινα. Καθόλου. Οι προσλήψεις οχταμήνων και διμηνητών, η πάγια τακτική πολλών Δήμων της χώρας δεν υφίσταται σε εμάς. Ναι, έχετε αυτόν τον τρόπο διοίκησης. Και δεν είναι σωστό να δεσμεύεις
Καταργείται τις συμπελατειακές σχέσεις όμως στη Δήμαρχη. Να σας πω κάτι, και με τους ιδιώτες και με οποιαδήποτε ιδιωτικό έργο, είτε γίνεται κάποιο έργο, είτε κάποια υπηρεσία, είτε κάποια προμήθεια, ουσιαστικά απασχολούν τι, άτομα της περιοχής μας. Άρα η μόχλευση των χρημάτων δεν φεύγει από τα όρια του Δήμου, δεν μπορεί οποιοδήποτε εργολάβος κάνει ένα έργο ή μια υπηρεσία να πάρει προσωπικό, να το μεταφέρει από κάπου αλλού. Άρα είτε θα πρέπει να παντρέψουμε, θεωρώ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους Δήμους μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εκεί που μπορεί ο δημόσιος τομέας να παρέχει υπηρεσίες, θα τις παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και εκεί που μπορεί ο ιδιωτικός τομέας, θα τις παρέχει ο ιδιωτικός τομέας. Οι πολίτες θα κρίνουν ποιο είναι το καλύτερο. Δήμαρχε, επειδή είστε ένας άνθρωπος και αναγνωριμία στην Αθήνα και λόγω της ενασχόλησης με την ΚΕΔΕ και με συνεργασία με υπουργούς και με την κυβέρνηση, θεωρείτε ότι στην Έρεσα έχει ανάγκη από νέα μεγάλη έργα υποδομής, σαν πόλη? Το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην Έρεσα, όπως ξέρετε, είναι το συγκοινωνιακό ζήτημα και η σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Ο δρόμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση η σημερινή. Και διαστόματος Πρωθυπουργού, και μάλιστα είμαστε, θεωρώ, σε πολύ καλό δρόμο, έτσι ώστε να καταφέρουμε πλέον να φύγουμε από την απομόνωση στην οποία έχουμε περιέλθει λόγω της μη ένταξης στους καθέτους της Εγνατίας, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και θα καταφέρουμε να συνδεθούμε με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα λέω, με τα μεγάλα αστικά κέντρα διαμέσου της Εγνατίας ή διαμέσου της ΠΑΘΕ. Είμαστε, θεωρώ, σε καλό δρόμο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η άμεση σύνδεση του Δήμου με την περιοχή της Νάουσας. Είναι ένα κομμάτι του δρόμου το οποίο το έχουμε κατά νου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί με τα ειδικουτσιακά και με τα περιβαλλοντικά. Από το χωριό Πλατάνη μπορεί να συνδεθεί ο κάθετος της Εγνατίας στο σημείο του δρόμου που ενώνει τη Βέρεια με τη Σκύδρα. Αυτό θα μας βγάλει στην, κατά δεύτερο λόγο, από την απομόνωση της την δεύτερη. Άρα το κυρίαρχο, λοιπόν, και ουσιαστικό ζήτημα να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Τα υπόλοιπα έργα υποδομής όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις που έχει ο Δήμος, νομίζω δεν υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα αυτή τη στιγμή πλέον αυτών που σας έχω αναφέρει. Ναι. Και εκείνο που θα πρέπει να φωνήσουμε προς κάθε κατεύθυνση για όλους τους δημάρχους της χώρας, θα έλεγα, είναι θα πρέπει να καταφέρουμε να αυτονομηθούμε από τις χρηματοδοτήσεις του κεντρικού κράτους. Θα πρέπει δηλαδή να μάθουμε να λειτουργούμε κάπως επιχειρηματικά, θα έλεγα, διότι ένας Δήμος για να σταθεί δεν πρέπει συνεχώς να ανοίγει το χέρι προς το κεντρικό κράτος, δώσε μου. Έτσι. Σωστά. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους κατάλληλους έτσι ώστε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και να περιορίσουμε τις δαπάνες μας. Έτσι γινόμαστε βιώσιμοι. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε υπάρχουν μόνιμα διεκδικήσεις. Βλέπετε τώρα το μεικτό σύστημα διαχείρισης κράτους και ιδιώτη, το οποίο έχει επικρατήσει ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω θα πρέπει να γίνει βίωμα και δικό μας. Θα πρέπει, λοιπόν, με κατάλληλες συνθήκες, και γι' αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο κινείται στην κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε, με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε περίπου έσοδα στην τριετία της τάξης πάνω από 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο έσοδα και με ταυτόχρονη περιστολή των δαπανών του Δήμου, νομίζω είναι κάτι παραπάνω θα πρέπει να θεωρείται ο Δήμος σαν επιχείρηση βιώσιμος. Οπότε, Δήμαρχε, το μήνυμά σας, ολοκληρώνοντας και αυτήν τη σύντομη συζήτηση που κάναμε, προς τους πολίτες της Έρεσας, λίγες μέρες πριν πάνε στην κάλπη, ποιο είναι το μήνυμα του Γιάννη Μουράτουλου? Το μήνυμα του Γιάννη Μουράτουλου είναι να στηρίξουν οι πολίτες του Γιάννη Μουράτουλου, ο οποίος τόσα χρόνια από όποια θέση και αν κατήχε, είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο, το μόνο που τον ενδιαφέρε ήταν το καλό της πόλης του. Και αυτό εξάλλου το έχουμε αποδείξει, το βλέπετε και εσείς, το βλέπουν και οι επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μου. Από εκεί και πέρα, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα, θεωρώ, να κρίνει ποιος είναι ο ικανός, και πιστεύω ότι με την κρίση που διαθέτει θα επιλέξει τον ικανότερο. Τον ικανότερο Γιάννη, στην προκειμένη περίπτωση, γιατί και οι ειδήσει είναι ονόματοι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστή καλά. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στις εκλογές, οι οποίες είναι σε λίγες μέρες. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε πάντα εδώ, να έρθετε να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Να είμαστε ανοιχτό σε οποιοδήποτε διάλογο, όχι μόνο με εσάς, αλλά και με τα μέσα. Και στο πλαίσιο των αντιπαραθέσεων των αυτοκινητικών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και εσάς και ευχαριστούμε και όλους και όσους μας παρακολούθησαν. Θεωρούμε ότι ο Γιάννης Μουράτογλου έχει έναν πολιτικό λόγο και εν συντομία, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο, κατάφερε και παρουσίασε και τις βασικές πτυχές των όσων έγιναν, αλλά και των όσων θα γίνουν. Γιατί πάντα τον ψηφίζουμε, έχουμε στραμμένο και το βλέπουμε στο αύριο, Δήμαρχε. Κοιτάμε το χτες, αλλά βλέπουμε και το αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μια νέα διαδικτυακή εκπομπή. Γεια σας.